Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε βράδυ, εδώ στο Κόντρα, 12 με 2 από την Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Και θα ξεκινήσω με πολύ πολύ φρέσκια και πάρα πολύ σημαντική είδηση, φίλες και φίλοι. Συνελήφθη ο επιχειρηματίας Θωμάς Λιακουνάκος. Είναι για εμπλοκή στα εξοπλιστικά. Συνελήφθη λοιπόν ο επιχειρηματίας Θωμάς Λιακουνάκος στο σπίτι του στη Φιλοθέη λίγο μετά τις 10 το βράδυ για εμπλοκή του σε υπόθεση μίζας σε εξοπλιστικά προγράμματα. Η σύλληψη έγινε μετά από ένταλμα της ανακρίτριας Βασιλικής Μπράτη και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα για το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας για τη σύμβαση που συνήψε η χώρα μας για το εξοπλιστικό σύστημα Embraer, είναι τα υπτάμενα ραντάρ. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, προέκυψαν στοιχεία για μίζα που δόθηκε μέσω offshore σε στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών. Το ένταλμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, φίλες και φίλοι, εκδόθηκε το μεσημέρι και η σύλληψη, όπως σας είπα, έγινε πριν από 2 περίπου ώρες. Ο Θωμάς Λιακουνάκος ήταν εκπρόσωπος της εταιρείας Action, η οποία μεσολάβησε μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της εταιρείας Ericsson για την επίμαχη σύμβαση. Είναι ανακατεμένος ο κύριος Λιακουνάκος, φίλες και φίλοι, καταρχάς πρωταγωνιστή στην υπόθεση των εξοπλιστικών περισσότερο από 2 δεκαετίες στη χώρα μας, μπορεί και περισσότερο από 2 δεκαετίες. Σε όλα τα περίπου τα εξοπλιστικά ήταν μέσα ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι συνελήφθηκε ένας συνεργάτης του, στενός συνεργάτης του, εξαπορήτων συνεργάτης του. Τα στοιχεία του δεν τα γνωρίζω για να σας τα πω. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι θα αντιμετωπίσει πολύ σοβαρή κατηγορία ο κύριος Λιακουνάκος σε βαθμό κακουργήματος. Είναι, όπως είπαμε, για το εξοπλιστικό σύστημα Embraer, τα υπτάμενα ραντάρ, και το ένταλμα σύλληψης το έβγαλε η ανακρίτρια, η κυρία Βασιλική Μπράτη, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα. Είναι το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας, είναι κακούργημα καραμπινάτο αυτό. Θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση. Θέλω να σας πω επίσης ότι αύριο και μεθαύριο καταφθάνουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης νέες δικογραφίες, φίλες και φίλοι, πάρα πολύ σοβαρές δικογραφίες στα γραφεία των Υπουργών. Και ο κύριος Τσίπρας έχει δώσει εντολή να προχωρήσει σε βάθος η κάθαρση. Είναι μία εντολή η οποία θα τηρηθεί στο 100% από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είναι αποφασισμένος ο Πρωθυπουργός να δώσει. Να προχωρήσει η υπόθεση της κάθαρσης στη χώρα μας. Καιρός ήτανε. Να σας πω επίσης, ανακοινώθηκαν τα νησιά στα οποία καταργείται ο μειωμένος ΦΠΑ. Μετά την υπογραφή του μνημονίου, στα 6 νησιά καταργείται η μείωση των συντελεστών κατά 30%. Θα σας πω ποια είναι αυτά τα 6 νησιά. Στα συγκεκριμένα νησιά θα ισχύσουν οι συντελεστές 6, 13 και 23% όπως στην υπόλοιπη χώρα. Το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει πως οι αυξήσεις των συντελεστών ΦΠΑ θα αναθεωρηθούν το 2016 και θα θεσπιστούν μέτρα για την αποζημίωση των κατοίκων που έχουν περισσότερο ανάγκη. Τα 6 λοιπόν νησιά είναι η Ρόδος, η Σκιάθος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Νάξος και η Πάρος. Ρόδος, Σκιάθος, Μύκονος, Σαντορίνη, Νάξος, Πάρος. Με την απόφαση αυτή, από την 1η Οκτωβρίου, τώρα σε λίγες μέρες, στα νησιά Ρόδος, Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος και Σκιάθος θα ισχύσουν οι συντελεστές 6, 13 και 23% που ισχύουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι σαφές ότι η εξέλιξη αυτή είναι για την κυβέρνηση πολιτική αναγκαιότητα, ασφαλώς και όχι επιλογή, που προκύπτει από τη συμφωνία με τους θεσμούς και βασικό στάδιο για να προχωρήσει η αξιολόγηση και τα επόμενα βήματα. Η είδηση που κυριαρχεί στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο είναι ότι πρόκειται για την ιστορική ανακάλυψη. Βρέθηκε, φίλες και φίλοι, νερό στον Άρη. Είναι μια ιστορική ανακάλυψη για το λεγόμενο κόκκινο πλανήτη. Δόθηκε έκτακτη συνέντευξη τύπου υπό το βλέμμα της παγκόσμιας κοινότητας. Έδωσε συνέντευξη τύπου η NASA και μας έκανε κοινωνούς αυτής της σπουδαίας ιστορικής ανακάλυψης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών επισημάνθηκαν ίχνη από τρεχούμενο νερό και ειδικότερα ενυδατωμένα άλατα που προκαλούνται μόνο από την ύπαρξη αλμυρού. Η ακριβής χημική σύσταση του νερού δεν είναι ακόμη γνωστή με ακρίβεια. Η NASA έχει πλέον, φίλες και φίλοι, σαφείς ενδείξεις πως νερό σε υγρή μορφή κυλάει τα καλοκαίρια από λόφους, χαράδρες και πλευρές κρατήρων του Άρη, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα ανακάλυψης κάποιας μορφής ζωής. Σύμφωνα με εικόνες που καταγράφηκαν από δορυφόρο,
Τα ίχνη με πλάτος 5 μέτρων και μήκους 100 μέτρων αλλάζουν κατά τη διάρκεια των πιο θερμών μηνών, ενώ σβήνουν όταν οι συνθήκες είναι πιο ψυχρές. Τα μικρά ριάκια, λέει, αφήνουν σκούρα σημάδια στο έδαφος του Άρη, προτού ξεραθούν το φθινόπωρο, καθώς η θερμοκρασία πέφτει. Ιστορική λοιπόν ανακάλυψη και είναι πιθανότατα να υπάρχει ζωή στον Άρη. Αυτά θα μας τα πούνε οι επιστήμονες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η πρώτη συνάντηση, το πρώτο τετ-α-τετ Τσίπρα-Ομπάμα έγινε, φίλες και φίλοι, έγινε πριν από λίγο. Συναντήθηκαν οι δύο άντρες στο γεύμα που παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μπάκιν Μουν, στους ηγέτες οι οποίοι συμμετείχαν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπαράκ Ομπάμα πλησίασε το τραπέζι του Αλέξη Τσίπρα, αντίλαξαν χειραψία και χαμόγελα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ του έδωσε και διαζώσει συγχαρητήρια για τη δεύτερη εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που είχε κάνει και τηλεφωνικός την επαύριο των εκλογών. Good job, Alexis, του είπε. Congratulations, του είπε ο Ομπάμα και ο κύριος Τσίπρας τον ευχαρίστησε θερμά για τα καλά του λόγια. Και η σύντομη, λέει, στοιχομηθεία του έληξε με ένα see you later, θα σε δω αργότερα, που είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον κύριο Ομπάμα. Επίσης, μία σημαντική επικοινωνία είχε σήμερα ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Νετανιάχου, με τον Ισραηλινό ομολογό του, ο οποίος τον πήρε τηλέφωνο ο κύριος Νετανιάχου, τον κύριο Τσίπρα, τον συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων του και σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κύριος Νετανιάχου προσκάλεσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να επισκεφθεί το Ισραήλ. Αντικείμενο της μεταξύ τους επικοινωνίας ήταν επίσης η κρίση της Συρίας, καθώς και το ζήτημα των προσφυγικών ροών. Τώρα, να καλησπερίσουμε αμέσως τους καλεσμένους μας, αφού σας πω ότι στη 1:05 θα είναι απέναντί μας, σε εσάς και σε μένα, ζωντανά, ο κύριος Δημήτρης Καζάκης, ο γνωστός οικονομολόγος, πρόεδρος του ΕΠΑΜ, του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου. Μπορείτε να στέλνετε από τώρα τις ερωτήσεις σας στο τηλέφωνο που βλέπετε και στο email που βλέπετε. Κάντε μου λίγο out, παρακαλώ, κύριε Καλοκαιρινέ, να στέλνετε τις ερωτήσεις σας. Τι θέλετε να ρωτήσουμε τον κύριο Καζάκη. Καλησπέριζω αμέσως τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη, τον πρώην υφυπουργό, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Λασιθίου. Κύριε Πλακιωτάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πολλά θα πούμε σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Ελπίζω να έχετε και πληροφορίες μαζί και τις εκτιμήσεις σας για το τι μέλη γενέστε, γιατί γίνεται χαμός, αρένα η Νέα Δημοκρατία. Αυξάνονται οι υποψήφοι. Οι δικές μου πληροφορίες, παρότι αργεί και δημιουργεί ένα κλίμα αναμονής με διάφορες παρενέργειες ο κύριος Βαγγέλης Μαϊμαράκης, οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι τελικά θα κατεβεί στην κούρσα, θα είναι υποψήφιος. Καλησπέριζω τον κύριο Παντελή Σκλιά, τον καθηγητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος ΕΣΕΕ, Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας βρήκα. Θα μας δώσετε τον παλμό της αγοράς. Τα προβλήματα παραμένουν. Παλμό, λίγο δύσκολο να σας δώσω. Τον όποιο παλμό. Σωστό. 2 εκατομμύρια. Χαμηλή πίεση. Φοβερή πίεση. Κύριε Κορκίδη, 2 εκατομμύρια κόκκινες κάρτες, έτσι. Ναι, 2 εκατομμύρια κόκκινες κάρτες. Γιατί πλέον έχουν αλλάξει οι συναλλακτικές συνήθειες. Πλέον είναι το πλαστικό χρήμα που χρησιμοποιούμε. Ναι. Και όπως καταλαβαίνετε, στο τέλος του μήνα δυσκολεύεται κάποιος να πληρώσει τη δόση του. Με αποτέλεσμα να έχουμε 2 εκατομμύρια κάρτες που έχουν πάνω από 3 μήνες καθυστέρηση στην πληρωμή δόσεων. Και μη χειρότερα, τι να πούμε. Και μη χειρότερα. Περιμένουν, φίλες και φίλοι, όλοι περιμένουμε την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα capital controls. Για να δούμε τι θα γίνει, που αφορά όλους, κυρίως τις επιχειρήσεις και βέβαια και εμάς που συναλλασσόμαστε με τις τράπεζες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σωτήρη Καψόχα, τον προϊστάμενο του οικονομικού της εφημερίδας Real News. Κύριε Καψόχα, αγαπητέ Σωτήρη, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα σας. Και εσύ θα μας δώσεις πολλές πληροφορίες για τον παλμό της αγοράς που είπα πριν, αλλά και για την οικονομία γενικότερα. Και τον πολύ καλό πολιτικό συντάκτη του Βήματος, τον κύριο Άρη Ραβανό. Αγαπητέ συνάδελφε Άρη, καλώς ήρθες και εσύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη στο Skype. Την έχουμε τη σύνδεση. Να δω τον κύριο Παναγιώτη. Κύριε Ψωμιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλό βράδυ. Πώς είστε, είστε ωραία φωτισμένος, γιατί μόλις ακούω Skype, εγώ έχω μία επιφύλαξη ότι δεν θα βγαίνουν σωστά οι καλεσμένοι μου. Αλλά είστε πολύ καλά φωτισμένος. Έχω εμπειρία αρκετή και εντάξει. Τι γίνεται, κύριε Ψωμιάδη, πώς είστε? Τσίρκο. Δηλαδή, τι εννοείτε? Τσίρκο με Μεντράνο. Τσίρκο Μεντράνο κιόλας. Πού το θυμηθήκατε, ναι, ναι, το Μεντράνο τσίρκο. Ναι. Τι συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Ψωμιάδη? Εσείς, προλογίζοντας τον αγαπητό φίλο, τον κύριο Πλακιωτάκη. Πλακιωτάκη, ναι, ναι. Πλακιωτάκη. Έχει περίεργο όνομα, ναι. Είπατε, δεν πειράζει. Μπορείς να κάνεις σαρδάμ σε αυτό το επίθετο. Μιλήσατε για αρένα. Εγώ μίλησα για τσίρκο.
και μέσω τσίρκου αυτό συμμετέχω και εγώ. Δεν βγάζω τον εαυτό μου. Νομίζετε ότι αποφεύγω τα δύσκολα. Την ώρα λοιπόν που... Να κάνω το σταυρό μου, να κάνω λίγο το σταυρό μου, διότι μου ήρθε το monitor. Τώρα σας βλέπω καθαρά. Διότι έχω και αστιγματισμό, έχω και μοιοπία κτλ. Και σας έλειπα σε ένα μικρό monitor. Τώρα σας βλέπω στο μεγάλο και μπορούμε να συνοηθούμε μια χαρά. Συνεχίστε, κύριε Τσουμιάδη. Στη Νέα Δημοκρατία πολλά στελέχη και δεν ακούν και δεν βλέπουν. Διότι την ώρα που πάμε να εκλέξουμε τον αρχηγό μας, ξεχνάμε ότι μέσα σε 1,5 χρόνο έχουμε 5 απανωτές εκλογικές σίτες, χωρίς να έχει απολογηθεί κανείς, χωρίς να έχει πάρει πάνω τις ευθύνες του. Την άλλη εβδομάδα ο κύριος Τσίπρας φέρνει νομοσχέδια βάναυσα που θα επηρεάσουν για μια ακόμη φορά την οικονομία μας και την ζωή του Έλληνα πολίτη. Δεν ξέρω η Νέα Δημοκρατία αν είναι παρούσα ή αν είναι απούσα και ποιος θα την αντιπροσωπεύσει. Από εκεί και πέρα, όποιος ξυπνάει στη Νέα Δημοκρατία θέλει να γίνεται και πρόεδρος. Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος θα μείνουν 2-3 υποψηφιότητες. Εγώ δήλωσα ότι από τη στιγμή που θα μείνει Μητσοτάκης με Μαράκης, δεν έχω κανένα λόγο να προδώσω ή να δημιουργήσω προβλήματα και θα αποσύρω την υποψηφιότητά μου. Θα μου πείτε τώρα, Παναγιώτη, γιατί άλλη μια φορά? Γιατί θεωρώ μπροστά στα ονόματα που έχουν ακουστεί και θα ακουστούν και αύριο 2-3 ακόμη. Έχω τα εχέγγυα, έχω τη φαρέτρα μου γεμάτο νίκες, αισιοδοξία, χαρά, χαμόγελο στο λαό. Εξάλλου τις περγαμηνές που έχω εγώ δεν τις έχουν όλοι μαζί. Το να είσαι πρώτος δημοτικός σύμβουλος, πρώτος βουλευτής, πρώτος δομάρχης, πρώτος περιφερειάρχης, υποψήφιος στο 9 με πολύ μεγάλο ποστό και αρχιστράτηγος του Αντώνη Σαμαρά το 12 όταν κατακτήσαμε ελαίο Βορείο Ελλάδος και Μακεδονίας και Θεσσαλονίκη στη νίκη, αυτό τα λέει όλα. Τώρα, ο καθένας βουλευτής θέλει να γίνει και αρχηγός. Γι' αυτό μίλησε για τσίρκο, παιδιά. Τσίρκο με τράνο, λέτε. Ο Τζιτζικός σας κάνει καλά που κατεβαίνει ο Τζιτζικός σας που είναι από τη Θεσσαλονίκη? Δεν είναι θέμα. Εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ τον Τζιτζι Κώστα, αλλά επειδή θέμα... ακούω διάφορες φωνές. Άκουσα, κύριε Ψωμιάδη, ότι ο Καραμαλής που είχαν μια συνάντηση την Παρασκευή με τον κύριο Τζιτζι Κώστα, του είπε να μην κατέβει. Και το ρεπορτάζ είναι έτσι ακριβώς. Του είπε ο Κώστας ο Καραμαλής του Τζιτζι Κώστα, του λέει μην κατέβεις. Τελείωσε το έργο σου, λέει, εκεί πέρα στην περιφέρεια και έχεις χρόνο και είσαι και νέος άνθρωπος, θα κατέβεις μετά. Δεν τον άκουσε. Έκανε καλά που δεν τον άκουσε τον Καραμαλή ο Τζιτζι Κώστα. Πρώτο, δεν γνωρίζω αν συζήτησε με τον κύριο Καραμαλή. Εξάλλου εγώ δεν θα ερμηνεύσω τον Καραμαλή, ούτε κανείς υπάρχει που μπορεί να ερμηνεύσει τον Καραμαλισμό. Προτιμώ. Γιατί τι είναι, ο Καραμαλισμός τι είναι δηλαδή? Είναι... Προτιμώ, διότι δεν μπορούμε εμείς οι άνθρωποι, κοινοί άνθρωποι, να κάνουμε ένα σχόλιο για τον Καραμαλή. Διότι, μέχρι και τον Αβραάμ Πάπα μπορούμε να κάνουμε σχόλιο, λεφτά, δεν κατάλαβα. Λεφτά, ο Καραμαλής δεν τι είναι, είναι στο... Μίλησα σε κανένα μέσα, σε καμιά γυάλα που δεν τον αγγίζει κανένας, γιατί? Μίλησα για καραμαλισμό και σας θυμίζω ότι ο παππούς Καραμαλής έλεγε λίγα και έκανε πολλά. Αυτό ακριβώς θεωρώ ότι κάνει και ο Κώσο Καραμαλής. Λοιπόν, πάντως εγώ, επειδή τον ξέρω τον Καραμαλή, ο Καραμαλής μάλλον δεν του αρέσει αυτή η τοποθέτηση, με την έννοια ότι δεν έκανα το τέμα ο Καραμαλής. Είναι ένας ζωντανός άνθρωπος, νέος άνθρωπος, αγαπάει την παράταξή του φαντάζομαι και ασχολείται με την παράταξή του. Οπότε και αυτού δεν του αρέσει έτσι να τον θεωρούν σε κανένα κλειστό κάστρο και βγάζει κατά καιρούς, ας πούμε, διάφορα τσιτάτα, ας πούμε. Θεωρώ λοιπόν ότι η σημερινή, η νέα πολιτική γενιά τρέχει να προλάβει. Να προλάβει τι? Δεν θα πρέπει πρώτα να οριμάσει κοινωνικά, πολιτικά, κομματικά? Καλά, ο Τζιτζικώστας που πήρε 71% στην περιφέρεια, που σάρωσε, δεν έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος στη Νέα Δημοκρατία? Μα εγώ είπα αυτό. Αφαίρεσα το δικαίωμα, θεμητό και σεβαστό είναι να έχει ο καθένας φιλοδοξία. Θεωρώ ότι δεν είναι η ώρα αυτής της γενιάς. Θεωρώ ότι κάποιοι τους τρέχουν για τους κάποιους. Αλλά εδώ έχουμε πρωθυπουργό, έχουμε πρωθυπουργό 40 ετών. Και δεν είναι η ώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι παραπάνω από 40, όπως ξέρω. Ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης επίσης είναι πάνω από 40, όπως ξέρω. Ένα ο Τζιτζικώστας είναι 39, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά που λέω δεν αφορά τον κύριο Τζιτζικώστα, αφορά τη νέα γενιά. Έχουμε ένα πρωθυπουργό τον οποίο δεν τον έχουμε δοκιμάσει στα δύσκολα. Κάντε λίγο υπομονή. Τα δύσκολα τώρα έρχονται. Έχουμε ένα πρωθυπουργό που δεν έχει κυβερνήσει ακόμα. Γιατί βιάζεστε? Δηλαδή, αν καταλαβαίνω, αγαπητέ κύριε Ψωμιάδη, αν καταλαβαίνω καλά, εσείς διαφωνείτε με την υποψηφιότητα του Κυριάκου του Μητσοτάκη, του Τζιτζι Κώστα, του Άδωνη Γεωργιάδη? Ποιος είμαι εγώ που θα διαφωνήσω? Θεμητό και σεβαστό. Εσείς ποιος είστε? Εσείς είστε μια...
Μια ζωντανή ιστορία είστε, δεν το κατάλαβα. Εσείς το λέτε. Εσείς το λέτε, δεν το Μια ζωντανή ιστορία είστε, δεν το καταλαβαίνω. Εγώ εδώ και 3 χρόνια δεν το έχω ακούσει από κανένα στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε 5 ήττες και ο Ψωμιάδης, οι Ψωμιάδηδες, οι αγωνιστές ήταν απόντες. Ήταν απόντες οι αγωνιστές σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι το παράπονό μου. Πήγαμε δηλαδή στους αγώνες χωρίς στρατιώτες. Και σήμερα έχουμε στρατηγούς που διεκδικούν χωρίς να έχουμε πίσω στράτευμα. Εγώ λοιπόν 35 χρόνια αγωνίζομαι φέροντας τη Νέα Δημοκρατία τους πολλούς και όχι τους λίγους. Ο αυριανός αρχηγός πρέπει να βγει μέσα από την ψυχή της κοινωνίας, γιατί η κοινωνία αύριο θα το στηρίξει. Πρέπει να μπορεί να μιλάει με το λαό. Εσείς κύριε Ψωμιάδη, για να κλείνουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Εσείς ποιον προτιμάτε, αν δεν κατέβετε εσείς τελικά, ποιον προτιμάτε για αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία? Είναι δυνατό να μιλάμε για πρόεδρο, για πρόσωπα, αν δεν αποφασίσουμε, αν δεν αλλάξουμε εμείς νοοτροπία, μυαλά, να γυρίσουμε στην κοινωνία, να ζητήσουμε ένα συγγνώμη, να ζητήσουμε συγγνώμη από τις γυναίκες, από τις πολύτεκνες οικογένειες, από τα παιδιά, όλους αυτούς τους χώρους, τους μικρομεσαίους, μια και έχουμε τον πρόεδρο. Είναι δυνατόν, κύριε πρόεδρε, κύριε Κορκίδη, να μιλάμε για ανάπτυξη με πτωχευμένες επιχειρήσεις, με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, χωρίς επενδύσεις? Ποιος κοροϊδεύει ποιον σε αυτόν τον τόπο? Ακούμε τους προέδρους των επιμελητηρίων, αλλά δεν τους ακούει κανείς από καμιά κυβέρνηση. Αυτή η μικρομεσαία τάξη δεν πρέπει να αναπνεύσει το οξυγόνο της οικονομίας, δεν είναι? Και θέλω να κλείσω λέγοντας, αν δεν απομακρυνθούν από τη σάπια Συγκρού οι ανθρωποδιώχτες, προσέξτε με, αν δεν φύγουν τα διάφορα ποντίκια που διαχρονικά περιμένουν το τυράκι για να το ακουμπήσουν για να το φάνε, τότε βλέπω την επόμενη μέρα πολύ δύσκολη. Μία είναι λύση. Όλοι να στραφούμε στη μία ή δύο υποψηφιότητες και αν δεν το κατορθώσουμε, μία είναι λύση. Αυτός που μπορεί να ενώσει τη μεγάλη κεντροδεξιά οικογένεια και σε 6 μήνες να πάμε στο 40%, γιατί είμαστε πολύ μεγάλη, τεράστια παράταξη, είναι ο Κώστας ο Καραμαλής. Κανείς άλλος. Ο Κώστας ο Καραμαλής. Τώρα, μία τελευταία ερώτηση. Αυτό που λέτε για ανθρωποδιώχτες και ποντίκια κτλ. Μπορείτε να μου πείτε ένα ανθρωποδιώχτη στη, πώς το είπατε εδώ, στη Σάπια Συγκρού? Ποιος είναι ο ανθρωποδιώχτης? Αυτούς που 3 χρόνια ξέχασαν τους Ψωμιάδηδες, τον Παναγιώτη, τον Ψωμιάδη. Το Σαμαρά, στο Σαμαρά αυτούς, αναφέρεστε, κύριε Ψωμιάδη. Ναι, αναφέρουμε και στο Σαμαρά, ναι, γιατί εγώ έδωσα τη νίκη στο Σαμαρά και δεν το έχει αμφισβητήσει κανείς. Όμως δεν κατάλαβα ποτέ γιατί αυτές οι διώξεις, γιατί αυτή η εγκατάλειψη, γιατί αυτή η αδιαφορία στο πρόσωπο του Παναγιώτη Ψωμιάδη και γενικότερα στο λαό της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Αυτό είναι το παράπονο μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ψωμιάδη. Να είστε καλά. Και με μεγάλη καλή χαρά, επειδή δεν σας βλέπει πολύ συχνά η Αθήνα. Εγώ θέλω να σας πω, εγώ θέλω να έχουμε μια πυκνή επικοινωνία με εσάς από τη Θεσσαλονίκη. Και κάτι ακόμη να σας πω, ότι αν μείνουν τελικά ο Μημαράκης και ο Μητσοτάκης, εγώ επειδή δεν πρόδωσα ποτέ αυτή την παράταξη, γιατί δεν θέλω να δημιουργήσω, δεν θα κατέβετε. Θα αποσύρω την υποψηφιότητά μου και καλό το ίδιο να κάνουν και άλλοι. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, γιατί με προκαλείτε τώρα, με προκαλείτε αυτή τη στιγμή. Καλά ο Βαγγέλης ο Μημαράκης που έχει μια μεγάλη ιστορία. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης σωστή να κατέβει για αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή τι έχει προσφέρει? Κοιτάξτε, τι έχει δείξει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης? Έχει μια αξιόλογη παρουσία μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Σε τι, επειδή απέλυε χιλιάδες, ζητούσε να απολυθούν χιλιάδες όταν ήταν κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Σαμαρά? Τότε μπορούμε να αντιστρέψουμε την ερώτηση και για άλλες υποψηφιότητες. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ψωμιάδη, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Πλιακιωτάκη, να μην κάνω κι εγώ το σαρδάμ που έκανε. Πράγματι, είναι το επίθετο λίγο. Τι λέτε λοιπόν, τι λέτε, κύριε Πλιακιωτάκη? Καταρχήν, το ακριβές που έχουμε να πούμε αυτή την ώρα είναι ότι έχουμε προθέσεις εκδήλωση υποψηφιότητων. Ναι. Οι υποψηφιότητες μαζί, βέβαια, με τις 50 υπογραφές που συνοδεύονται από μέλη της Πολιτικής Επιτροπής θα κατατεθούν την Παρασκευή. Ναι. Οπότε την Παρασκευή θα έχουμε πλήρη εικόνα. Βέβαια, όταν πάει, βγαίνει ο άλλος όμως και λέει Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα θα είμαι υποψήφιος. Τζιτζι Κώστας θα είμαι υποψήφιος. Κυριάκος Μητσοτάκης θα είμαι υποψήφιος. Το ακριβές σας είπα, είναι προθέσεις εκδήλωση υποψηφιότητων. Άρα την Παρασκευή να σας ρωτήσω κάτι που δεν ξέρω. Το σημαντικό, πείτε μου. Που ρωτάει και ο κόσμος. Λέει, ας πούμε, πρέπει να, αν είστε εσείς υποψήφιοι για παράδειγμα, να μαζέψετε 50 υπογραφές. Ένας από αυτούς που θα ψηφίσουν μπορεί να ψηφίσει και δεύτερο και τρίτο υποψήφιο, ή ψηφίζει έναν και άπαξ? Δεν ψηφίζει. Υπογράφει. Υπογράφει σε έναν και τέλος. Σε ένα. Μάλιστα. Αυτό, και πόσοι είναι αυτοί που ψηφίζουν, που
Πόσα... Κοιτάξτε, η εκλογή θα γίνει με βάση το καταστατικό, ναι, και θα γίνει εκλογή από τη βάση, όπως έγιναν στις εκλογές τις ισοκομματικές το 2009. Ναι. Όχι, εννοώ για να είσαι υποψήφιος. Για να είσαι υποψήφιος. Πόσα άτομα παίρνουν στη διαδικασία. Για να είσαι υποψήφιος. 50, χρειάζεσαι 50 υπογραφές. 50 υπογραφές από μέλη της Πολιτικής Επιτροπής ή το 1 δέκατο του τελευταίου Εθνικού Συνεδρίου, περίπου 450 περίπου άτομα. 450 άτομα. Μάλιστα. Άρα αυτά για την ώρα. Αλλά ξέρετε, το σημαντικό είναι, επειδή βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο και νομίζω αυτό έχει αξία να πούμε και να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές σας, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται πολιτική αναγέννηση και αλλαγή της ιδεολογικής της φυσιογνωμίας. Σίγουρα χρειάζεται και ανανέωση σε πρόσωπα, σίγουρα χρειάζεται ανανέωση και σε δομές. Όμως αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι, σαφώς πρέπει να διατυπώσουμε μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Ο λαός μας έτασε στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όμως η Νέα Δημοκρατία οφείλει ως υπεύθυνο κόμμα να έχει έτοιμη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Να ξαναμιλήσουμε ξανά με συλλογικούς και κοινωνικούς φορείς, με τάξεις συγκεκριμένες που έχουμε πληγώσει. Να ξαναμιλήσουμε με τους νέους, με τους άνεργους, με τους αγρότες, τους μικροεπιχειρηματίες. Να τους αναλύσουμε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί, για παράδειγμα, οι αγρότες μας με το φιλελεύθερο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας μπορούν να δουν καλύτερες ημέρες για την εξαγωγή των προϊόντων τους, να δώσουμε κίνητρα για την επιχειρηματικότητα. Είδα απόψε τον κύριο Τσίπρα και πραγματικά απογοητεύτηκα. Δηλαδή, σε πραγματικά. Μου λέτε και στο ίδρυμα Κλίντον, λέτε. Σε πραγματικά βανταδόρικες. Γιατί απογοητεύτηκατε? Διότι. Επειδή δεν μιλάει καλά τα αγγλικά, ας πούμε. Κοιτάξτε, δεν σχολιάζω τα αγγλικά. Α, έτσι, νόμως, μπαίνω στην ουσία. Σε αβανταδόρικη ερώτηση για την κινητροδότηση επιχειρήσεων στην Ελλάδα, δεν είχε καμία απολύτως απάντηση. Μου θύμισε ένα άλλο Γιώργο Παπανδρέου, άλλων εποχών, που ουσιαστικά παρουσίασε την Ελλάδα ως μια διεφθαρμένη χώρα, μια χώρα που πραγματικά διψά για επενδύσεις, μια χώρα που διψά για παραγωγή θέσεων εργασίας. Ο κύριος Τσίπρας δεν παρουσίασε καμία απολύτως πρόταση. Ένας άλλος Γιώργος Παπανδρέου σε μια διαφορετική χρονική στιγμή. Πραγματικά απογοητευτικός. Χωρίς καμία πρόταση για το αύριο, χωρίς καμία συγκεκριμένη ρεαλιστική πρόταση για τη φορολογική πολιτική στην Ελλάδα. Διότι, ξέρετε, για να προσεγγίσουμε επενδύσεις, πρώτον χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται πολιτική σταθερότητα, χρειάζεται όραμα. Ο κύριος Τσίπρας δεν παρουσίασε απολύτως τίποτα. Για να έρθουμε λίγο στη Νέα Δημοκρατία, πριν πάμε στα της Αμερικής τώρα και με τον κύριο Τσίπρα. Πείτε μου κάτι, η αίσθηση που έχετε, είστε πολύ έμπειρος εσείς και θα έλεγα ότι είστε και φίλος του Βαγγέλη Μεμαράκη, εξ όσων γνωρίζω. Με όλους είμαι φίλος, για να το ξεκαθαρίσω. Ωραία. Θα κατέβει ο κύριος Μεμαράκης, τι πιστεύετε, ή δεν θα κατέβει? Θα είναι υποψήφιος? Και αν μπορείτε εσείς να δώσετε, εσείς θα ξέρετε καλύτερα από μένα, μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση γιατί το τρενάρει και γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση και υπάρχει μια μεγάλη αδημονία και στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας αλλά και γενικότερα. Καταρχήν, μέχρι την Παρασκευή έχει το δικαίωμα ο κάθε υποψήφιος να εκδηλώσει την πρόθεσή του και τελικά να καταθέσει υποψηφιότητα. Ναι. Υποθέτω ότι ο Βαγγέλης Μεμαράκης τελικά θα κατέβει υποψήφιος. Θα κατέβει, λέτε. Νομίζω έχει κάθε δικαίωμα. Mm-hmm. Έτσι, από ό,τι φάνηκε και από την προεκλογική περίοδο, παρέλαβε τουλάχιστον δημοσκοπικά μια Νέα Δημοκρατία στο πολύ χαμηλά. Στο 14%. Δεν ξέρω πόσο ήταν, πάντως σε τόσο πολύ είχε χαμηλά. Γίνει στην αρχή, και μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έφερε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα σε σχέση, σας είπα, με το χρονικό διάστημα το οποίο είχε την ευθύνη, ναι, της Νέας Δημοκρατίας. Άρα θεωρώ ότι έχει κάθε δικαίωμα. Αν κατέβει, να είναι υποψήφιος. Αγαπητέ κύριε Πλακιωτάκη, αν κατέβει, θεωρείτε ότι η Μαράκης θα κερδίσει? Αυτό θα το αποφασίσει. Εσείς τι νομίζετε? Αυτό θα το αποφασίσει βάσει τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ τιμώ όλους τους υποψηφίους, mm-hmm, τιμώ όλους τους πρώην Προέδρους και πρώην Πρωθυπουργούς, αλλά τον τελευταίο για τον τελικό λόγο τον έχει βάσει τη Νέα Δημοκρατία, που θα κληθεί να αποφασίσει το νέο της αρχηγό, ο οποίος βεβαίως θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα. Θα πρέπει να διοργανώσει τη Νέα Δημοκρατία και σε δομές και σε αναγέννηση προσώπου αλλά και σε πολιτικών. Νομίζω αυτό έχει αξία και σημασία. Και βέβαια έχουμε μπροστά μας πολύ δύσκολα νομοσχέδια. Έχουμε προϋπολογισμούς, έχουμε αξιολογήσεις, έχουμε, σωστό, πολύ δύσκολα μέτρα. Νομίζω εκεί θα πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον. Με τον αντίλογο που αναπτύσσεται για τις νέες ηλικίες, συμφωνείτε? Δηλαδή, σας πειράζει αν είναι υποψήφοι 40-άριδες κτλ. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα σε αυτό? Κοιτάξτε, το πρόβλημά μας δεν είναι η ηλικία. Σωστά. Το πρόβλημά μας είναι η πολιτική. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να είναι 30, 40, 50, 60. Το θέμα είναι αν μπορεί να διοικήσει τη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη, αν έχει την εμπειρία, αν μπορεί σε αυτή τη δύσκολη φάση να μπορέσει να τα αλλάξει όλα στη Νέα Δημοκρατία, διότι χρειαζόμαστε να τα αλλάξουμε όλα.
αν έχει την βούληση να προχωρήσει αυτό. Και βέβαια, όταν λέτε όλα, τι να αλλάξετε δηλαδή? Να αλλάξουμε δομές. Να αλλάξετε όνομα, σήματα, δομές, τα πάντα. Να αλλάξουμε δομές. Να εμφανιστεί ένα νέο κόμμα δηλαδή, αυτό εννοείτε? Εννοώ ότι πρέπει να αλλάξουμε και πολιτικές και ιδεολογική φυσιογνωμία και οργάνωση και πρόσωπα, άρα πρέπει να παρουσιάσουμε. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα κόμμα το οποίο είναι πεθαμένο. Έτσι, περιγράφεται δηλαδή ένα πεθαμένο κομματικό οργανισμό. Και όχι, πάμε για άλλο. Αυτό λέτε. Όταν λέτε να τα αλλάξετε όλα, σημαίνει ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Όχι, όχι, ίσα-ίσα. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει, παρόλο που εφάρμοσε μνημόνια, παρόλο που πέρασε πολύ δύσκολες συγκυρίες, παραμένει μια από τις σημαντικές σταθερές του πολιτικού μας συστήματος. Μην ξεχνάμε ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις το ΠΑΣΟΚ εξαφανίστηκε. Η Νέα Δημοκρατία όμως παράγει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό ακόμα. Μάλιστα. Αυτό που λέω είναι ότι πρέπει σε αυτές τις δύσκολες δημοσιονομικές και πολιτικές συνθήκες η Νέα Δημοκρατία πρέπει να παρουσιάσει μια αξιόπιστη, σοβαρή, εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι καταφέρατε όμως στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις και μην ακολουθώντας τον δρόμο του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή την πτώση των ποσοστών του, ενδεχομένως να κινδυνεύετε να το χάσετε τώρα με αυτή τη διαδικασία, η οποία μπορεί να ευτελίσει και την διαδικασία της εκλογής του Προέδρου. Όλοι οι παρόντες θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε καταρχήν την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτα και πάνω απ' όλα είναι μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη, τα εκατομμύρια των Ελλήνων που μας στηρίζουν διαχρονικά. Και αυτό σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι θα το διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο και εδώ με κάθε τρόπο. Παρακαλώ. Εδώ προκύπτει όμως το εξής ερώτημα. Πηγαίνετε σε μια εκλογή αρχηγού, ενώ όπως είπε ο κ. Ψωμιάδης νωρίτερα, έχετε υποστεί αλλεπάλληλες ήττες και δεν συζητάτε γιατί έχετε χάσει. Ποια είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα, τι πρεσβεύει η κεντροδεξιά σήμερα στον τόπο? Έχουν συμβεί αρκετά, έχουν έρθει 3 μνημόνια, έχουν έρθει πάνω κάτω στη χώρα και η Νέα Δημοκρατία αρνείται να συζητήσει τι φταίει και ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει. Μέσα σε αυτή την εκλογική, είναι σήμερα, είναι λαϊκό, μέσα σε αυτή είναι την εκλογική εσωκομματική διαδικασία, ο κάθε υποψήφιος θα παρουσιάσει τη δικιά του πολιτική πλατφόρμα και βεβαίως θα έχουμε όλη την δυνατότητα να γίνει και αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Άρα προσφέρεται αυτή η εσωτερική διαδικασία, όλα αυτά τα ανοιχτά ζητήματα να συζητηθούν. Και ο κάθε βέβαια υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία και βέβαια ο ελληνικός λαός, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που θα κληθούν να αποφασίσουν, θα αποφασίσουν και με βάση το πρόγραμμα του κάθε υποψηφίου. Κύριε Ραβανέ, εσείς τώρα που καλύπτετε με πολύ μεγάλη επιτυχία το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Υποκειμενικό είναι. Ναι, ναι. Κατά τη γνώμη μου, είμαι φανατικός αναγνώστης των ρεπορτάζ στο Βήμα της Κυριακής. Τι εικόνα έχετε για τους υποψηφίους? Ο Μημαράκης θα κατέβει, μάλλον. Ναι, ο κύριος Μημαράκης θεωρώ ότι θα κατέβει και νομίζω ένας λόγος που καθυστερεί είναι η συλλογή των υπογραφών. Όχι γιατί έχει πρόβλημα ο ίδιος δεν έχει υπογραφές ο κύριος Μημαράκης. Απλώς έχω την αίσθηση ότι θα την ανακοινώσει την υποψηφιότητά του στο παραένα κυριολεκτικά. Την Παρασκευή δηλαδή να περιμένουμε. Παρασκευή, Πέμπτη βράδυ και νομίζω ότι δεν θα έχουμε μόνο 50 υπογραφές. Νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε και στις 450 υπογραφές. Σε μια επίδειξη δύναμης, ναι. Μια επίδειξη ισχύως. Και να είναι δηλαδή ένας υποψήφιος με αυτή την έννοια, το λέτε? Όχι, όχι. Απλώς θα δείξει, θα στείλει και ένα μήνυμα στην κοινωνική και κομματική βάση της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι το πρόσωπο το οποίο έχει τις περισσότερες πιθανότητες να εκλεγεί. Να εκλεγεί αρχηγός. Από εκεί και πέρα, ότι κάποιος εκ των προσώπων τα οποία έχουν εμφανιστεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Ποιους λέτε δηλαδή? Ίσως δεν καταφέρει να συγκεντρώσει υπογραφές. Δηλαδή έχουμε μέχρι στιγμής Μητσοτάκη, Τζιτζικώστα, Βορύδη, Γεωργιάδη. Ένας από τους τρεις νομίζω ότι δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει υπογραφές που απαιτούνται. Υπάρχει μια δυστοκία τις τελευταίες ώρες. Μένει να αποδειχτεί αυτό και θέλω να είμαι λίγο προσεκτικός. Δηλαδή, αν δεν έχω την πλήρη εικόνα. Εσείς τελικά πόσους υποψηφίους βλέπετε να. Νομίζω ότι θα είναι τουλάχιστον τρεις. Τουλάχιστον τρεις. Ένας από τους τρεις λέτε θα είναι ο κ. Μημαράκης. Ο κ. Μημαράκης οπωσδήποτε. Από εκεί και πέρα ο κ. Τζιτζικώστας θεωρώ ότι θα είναι. Έχει πιθανότητες. Και από εκεί και πέρα έχουμε Μητσοτάκη και Γεωργιάδη. Εκτός αν πάμε σε τέσσερις υποψηφιότητες, που αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε δεύτερο γύρο πιθανότητα. Σε δεύτερο γύρο. Τώρα, έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα υποψηφίων. Όπως ο Βορύδης, που τώρα που εμφανίζεται στο προσκήνιο Γεωργιάδης. Από τη στιγμή που. Μάλλον αποσύρεται αυτό το. Ναι, ήταν η συμφωνία. Το σενάριο. Η συμφωνία ήταν ή ο κύριος Βορύδης θα έβγαινε μπροστά ή ο κύριος Γεωργιάδης. Αποφασίστηκε λοιπόν, δεν ξέρω όμως. Δηλαδή αποφασίστηκε από κοινού Βορύδης Γεωργιάδης συναποφάσισαν να κατέβει ο Γεωργιάδης. Είχαν πει ότι το τώρα που το λέμε για τον Γεωργιάδη, να σας πω ότι αύριο το βράδυ, 1:50, ο Άδωνης Γεωργιάδης θα είναι ζωντανά εδώ στο στούντιο. Σε μία τέταρτη συνέντευξη, φίλες και φίλοι. Κοιτάξτε, στις συζητήσεις που είχαν κάνει και οι δύο μεταξύ τους, είχαν πει ότι το προβάδισμα το έχει ο κύριος Βορύδης. Από τη στιγμή που ο ίδιος δεν θέλησε για τους δικούς του λόγους να μπει σε αυτή τη διαδικασία,
ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε μπροστά. Τώρα έχουμε και άλλα ονόματα. Έχουμε το όνομα του Νίκου του Δένδια. Θέλω να μας πείτε τι συμβαίνει, κύριε Λαπανέ. Από τη στιγμή που ο κύριος Μημαράκης θα είναι υποψήφιος. Δεν υπάρχει ποιος να κατέβει ο Δένδιας. Ο κύριος Νίκος Δένδιας. Ούτε οι υπόλοιποι. Ακούμε Όλγα Κεφαλογιάννη. Όχι. Έχω μια επιφύλαξη του κύριου Κικίλια, ο οποίος κινείται στις τελευταίες ώρες. Συγκεντρώνει υπογραφές, συνομιλεί με πρόσωπα. Ο Κικίλιας είναι της πλευράς, να το πω έτσι, της Πτέρυγα Σαμαρά, ας πούμε. Δεν θα ήθελα να εμπλέξω τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά, υπό την έννοια ότι έχουν το ρόλο κομματάρχη ή κινούν τα νήματα. Αλλά πρόσωπα τα οποία είναι της επιρροής τους ή θεωρούνται στο στενό περιβάλλον τους ή ευρύτερα στην ομάδα τους. Από το ρεπορτάζ το δικό σας, είναι πολύ καλό το ρεπορτάζ το δικό σας. Δεν έγινε πράγματι συζήτηση ανάμεσα στον κύριο Καραμαλή και στον κύριο Τζιτζικώστα και του είπε ο Κώστας ο Καραμαλής του Τζιτζικώστα να μην κατέβει. Ακριβές δεν είναι αυτό. Την Παρασκευή το βράδυ στη Ραφίνα πήγαν δύο πρόσωπα. Δεν πήραν την ίδια ώρα. Διαδοχικές συναντήσεις. Πήγε δηλαδή και ο Τζιτζικώστας και ο Μημαράκης. Ακριβώς. Και ο κύριος Μημαράκης και ο κύριος Τζιτζικώστας. Ο κύριος Μημαράκης για να καμφθούν οι αντιδράσεις του, οι ενστάσεις του, οι προβλήματα. Δηλαδή ο Καραμαλής έλεγε στο Μημαράκη κατέβα οπωσδήποτε. Ακριβώς. Βεβαίως είχε μεταδοθεί από πρόσωπα του περιβάλλοντος Καραμαλή ότι δεν θα τον πιέσουμε και όλες και δεν θα τον παρακαλέσουμε τον κύριο Μημαράκη. Θα συζητήσουμε πολιτικά, θα θέσουμε τα προβλήματα όπως, και την κατάσταση όπως είναι και από εκεί και πέρα ο ίδιος αντιλαμβάνεται τι πρέπει να κάνει για να διασφαλιστεί η ενότητα της παράταξης πάνω από όλα. Αυτό ήταν πρωτίστως. Ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Και πάνω στον κύριο, για τον κύριο Τζιτζικώστα, του επισήμανα ότι πολύ σωστά αναφέρατε νωρίτερα ότι δεν πρέπει στην παρούσα φάση να είναι υποψήφιος για πολλούς λόγους. Και ο βασικός λόγος είναι ότι δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή είναι ξεπέραστο. Στην Ευρώπη συμβαίνει πάντως. Προσωπικά για μένα δεν είναι κανένα πρόβλημα. Δηλαδή ο Ρέντσι το ίδιο πράγμα δεν ήταν. Θεωρώ ότι οι μάχες, χωρίς να υποτιμώ την κοινοβουλευτική διαδικασία, οι μάχες κερδίζονται και σε επίπεδο κοινωνίας. Αλλά δεν θα το έβλεπα κακό. Και δεν θα έβλεπα κακό ένας άνθρωπος, ένας τέλεχος 37 ετών. 37 είναι ο Τζιτζικώστας. Ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε κόντρα στο σύστημα. Ο οποίος πήρε 70% στη Θεσσαλονίκη. Πήγε κόντρα στο σύστημα της Νέας Δημοκρατίας την προηγούμενη φορά, να μην θέλει να διεκδικήσει την αρχηγία. Δικαίωμά του είναι, θα κριθεί από τον κόσμο. Ο κόσμος στην τελική ανάλυση θα ψηφίσει. Και όσο περισσότεροι ψηφίσουν, τόσο το καλύτερο. Και από εκεί και πέρα, και αυτό πρέπει να κοιτάξουν και στη Νέα Δημοκρατία, να διασφαλίσουν την διαδικασία της εκλογής. Δηλαδή, όποιος περαστικός περνάει απ' έξω, δίνει 2 ευρώ ή 5 ευρώ, μπαίνει μέσα και ψηφίζει. Όπως έγινε το 2009. Τώρα, κάτι τελευταίο. Πώς κρίνεται αυτή την βεντέτα που έχει ανοίξει μέσα στο σπίτι του Μητσοτάκη, ανάμεσα στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, η Ντόρα έχει βγει και έχει πει η κυρία Μπακογιάννη ότι εγώ θα στηρίξω το Μημαράκη αν κατέβει. Είναι σωστό αυτό? Πολύ σωστό είναι αυτό. Για πείτε μας. Είχε διαμηνήσει από την αρχή ότι αν ο κύριος Μημαράκης είναι υποψήφιος θα τον στηρίξει. Διαφορετική περίπτωση θα είχαμε μια ενδοοικογενειακή εμφύλια σύγκρουση. Θα είχαμε ενδεχομένως και την κυρία Μπακογιάννη να θέτει υποψηφιότητα για την αρχηγία. Από τη στιγμή όμως που ο κύριος Μημαράκης αποφάσισε να είναι αυτός υποψήφιος, παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ανακοινώσει υποψηφιότητα και πολύ σωστά είπε ο κύριος Πλακιωτάκης, ανακοίνωση υποψηφιότητα σημαίνει καταθέτω και τις 50 υπογραφές τουλάχιστον του μελών της Πολιτικής Επιτροπής, για να είμαστε σωστοί. Από εκεί και πέρα, με τον κύριο Μητσοτάκη υπάρχει, είναι πολύ κακό το κλίμα. Να πω και ένα παραπολιτικό. Κακό το κλίμα, τι εννοείται? Κακό στη σχέση των δύο αδερφών. Εγώ δεν θέλω να πω τι είπε ιστορικός τέλεχος, φίλες και φίλοι, γιατί δεν μου πάει και σαν άνθρωπος να το πω. Πώς χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να έλεγα το ιστορικότερο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας τώρα. Δεν θέλω να πω στον αέρα πώς τον χαρακτήρισε τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Τι έκφραση χρησιμοποίησε ακριβώς? Θα μείνουμε στο πολιτικό. Υπάρχει διάσταση στην οικογένεια. Η κυρία Μπακογιάννη θεωρεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπραξε σωστά, γιατί δεν ενημέρωσε κιόλας για τις προθέσεις του. Τους ευνηδίασε στην οικογένεια και κυρίως την ίδια. Και να σας δώσω και ένα στοιχείο του ρεπορτάζ που δείχνει πόσο κακές είναι οι σχέσεις τους. Το περασμένο Σάββατο στο μνημόσυνο του Παύλου Μπακογιάννη, ο κύριος Μητσοτάκης προτίμησε να είναι στο Sky παρά στο. Στο Sky είχε πάει. Στο Sky παρά να είναι και στην εκκλησία. Και δεν πήγε στο μνημόσυνο του Παύλου Μπακογιάννη. Ενώ ο κύριος Μημαράκης και ιστορικά άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ήταν στην εκκλησία που. Αυτό η οικογένεια δεν το ήξερα και είναι χαρακτηριστικό. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε. Αυτό σας το λέω που δείχνει και το κακό κλίμα στη σχέση των. Παίζει ρόλο καθόλου. Παίζει αυτό που ακούστηκε ότι ο γιος της Ντόρας Μπακογιάννη, ο Κώστας Μπακογιάννης, ο περιφερειάρχης στην Ευρυτανία, θα κάποια στιγμή θα θέλει να παίξει ένα ρόλο στη Νέα Δημοκρατία. Παίζει ρόλο αυτό? Κάποια στιγμή ναι, απλώς όχι στην παρούσα φάση. Και επειδή ακούστηκαν διάφορα για τον κύριο Μπακογιάννη. Άρα το πρόβλημα είναι εστιάζεται στους δύο, στην Ντόρα και στον Κυριάκο. Σε αυτή τη στιγμή ναι. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε και μια προβολή για το μέλλον και να συζητήσουμε και για τα σχέδια διαφόρων προσώπων. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο χώρος και δημοσιογραφικά, φίλες και φίλοι. Πολύ ενδιαφέρον ο χώρος αυτή τη στιγμή και δημοσιογραφικά πέρα από όλα τα άλλα της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω όμως πέρα από τα πρόσωπα και τις προσωπικές ενδεχομένως διαφορές και τι εικόνα έχουμε εμείς για τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, νομίζω το βασικό είναι ζήτημα πολιτικής. Το τι εκφράζει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Αυτό είναι το βασικό. Αν δεν συζητήσει η ίδια τι κόμμα είναι, τι εκφράζει
και ποιες κατηγορίες κοινωνικές, και ο πρόεδρος ξέρει πολύ καλύτερα, ήταν συμμαχήτη της κεντροδεξιάς η Μικρομεσαία. Θα έρθουμε και στον πρόεδρο. Ο οποίος έχασε τα τελευταία χρόνια. Θέλω να την πάω ανάποδα τώρα την κουβέντα. Θέλω να ξεκινήσω από το Σωτήρι τον Κάψα. Πάντως, αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο σχόλιο. Παρακαλώ. Θεωρώ πολύ σημαντικό ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι παρόν στη Βουλή. Γι' αυτό μιλάω ότι πρέπει να είναι και κοινοβουλευτικό στέλεχος. Άρα, εσείς αποκλείτε. Ο κύριος Πλαγιωτάκης, καταλάβατε. Βάζει χ στον Τζιτζικώστα. Βάζει χ στον Τζιτζικώστα. Ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κυρίως είναι αντιπολιτευτικός. Και οι μάχες δίνονται εντός της Βουλής. Βεβαίως δίνονται και στην κοινωνία, αλλά δίνονται και στην κοινωνία και στη Βουλή. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν έχει στελέχη να δίνουν τις μάχες τους εντός του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, είναι το τελευταίο που θέλει η Νέα Δημοκρατία να έχει διαρχία. Άλλο πρόεδρο στη Βουλή, άλλο πρόεδρο εκτός Βουλής. Είναι σεβαστή η άποψη. Και όσον αφορά και για τον Γεράκο Μητσοτάκη, επειδή ελέγξαν πολλά, κοιτάξτε, είναι δοκιμασμένο τέλεχος και έμπειρο τέλεχος. Έτσι, και ο οποίος έχει πολλές. Μόνο ο μοναδικός είναι έμπειρος που είναι έμπειρος εκεί. Όχι, κοιτάξτε, έχει και υπουργική εμπειρία, ναι. Έτσι, και κοινοβουλευτική. Και είναι αξιόλογος τέλεχος. Μπορεί ενδεχομένως να το αδικεί το επίθετό του, όμως. Σε κάθε Όχι, περίπτωση, το επίθετο του δεν τον αδικεί καθόλου. Εγώ δεν κολλάω εκεί. Σε κάθε εγώ έχω κολλήσει, αγαπητέ κύριε Πλαγιωτάκη, έχω κολλήσει που εμφανιζόταν φανατικότερος των φανατικών της Τρόικας ο κ. Μητσοτάκης εντός της χώρας του. Και εκπρόσωπος, στο θέμα των απολύσεων, καταλάβατε. Αυτό έχει περάσει στην κοινωνία ως πολύ άσχημο πράγμα. Κοιτάξτε, όταν προσπαθείς να το παίζει, δηλαδή, πιο σκληρός από τη Θάτσερ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το παίζει πιο σκληρός από τη Θάτσερ. Κοιτάξτε, τότε απέλεια επίορκους ήταν λάθος. Και τώρα με τον νόμο για τους επίορκους, και τώρα με τον νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου επαναφέρονται όλοι αυτοί. Δεν μιλάω για τους επίορκους. Γι' αυτό σας λέω, όταν προσπαθεί να δημιουργήσει δομές αξιολόγηση στο δημόσιο, αυτό θεωρείται. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ούτε η αδελφή του δεν τον ψηφίζει? Κοιτάξτε, εντύπωση δεν σας κάνει. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί σε κανένα ελληνικό σπίτι καταρχήν. Υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις. Μα να μην τον ψηφίζει ούτε η αδελφή του και να λέει εγώ θα ψηφίσω το Μημαράκι. Αυτή που τον ξέρει από όταν φόραγε. Κοντό παντελονάκι ο Κυριάκος, κάτι όμως, ξέρει τώρα και δεν θέλει να το πει. Έχουν διαφορετικά. Ούτε ο Κυριάκος την ακολούθησε στη Δημοκρατική Συμμαχία. Έτσι. Όταν δημιουργήθηκε το κόμμα Δύση, νομίζω δεν την ακολούθησε. Έμεινε στη Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος έμεινε σταθερός στη Νέα Δημοκρατία. Είναι σωστό αυτό. Έτσι δεν είναι. Μπορεί και από τότε να είναι κοντά. Λοιπόν, πάμε για λίγο. Πιάσαμε τη Νέα Δημοκρατία και αφήσαμε την οικονομία που είναι πάρα πολύ σοβαρό εκτός θέμα. Από ισχυρή κυβέρνηση χρειάζεται και ισχυρή αντιπολίτευση. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα πρέπει να ενδιαφερόμαστε τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Αγαπητέ Σωτήρη Καψόχα, μπορείς να μας πεις τι γίνεται, τι περιμένει ο κόσμος. Το ΦΠΑ το είπαμε στην αρχή, Σωτήρη. Πάει στο 23% σε 6 νησιά. Θα ακολουθήσουν, υπάρχουν άλλες δύο φάσεις για να πάει το ΦΠΑ 23% σε όλα τα νησιά. Τι περιμένουμε μπροστά μας, τι έχουμε στο. Το ΦΠΑ είναι το πλέον ανώδυνο μπροστά το πλέον ανώδυνο. Στην καταιγίδα που έρχεται. Έρχεται καταιγίδα, μάλιστα. Φοβάμαι ότι η κυβέρνηση ακολουθεί την πεπατημένη των αποτυχημένων συνταγών παρελθόντων κυβερνήσεων. Αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται δύο τομείς, να το πω, δραστηριότητας. Φορολογικό και ασφαλιστικό. Ναι. Είναι και τα δύο. Φορολογικό, ασφαλιστικό. Ναι, είναι και τα δύο στην κατεύθυνση των. Έρχονται νέοι φόροι, Σωτήρη. Βεβαίως. Διότι εδώ δύο φορές. Περικοπές φόροι και. Πώς? Περικοπές φόροι τώρα και. Τώρα θα μας τα εξηγήσεις. Εγώ διαβάζω ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών που λένε ότι όλα αυτά είναι στο μυαλό της Νέας Δημοκρατίας, της αντιπολίτευσης και ότι νέοι φόροι δεν έρχονται. Αυτό λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Και σήμερα έβαλε και άλλη ανακοίνωση, έτσι δεν είναι. Η κατάργηση των φοροαπαλλαγών μπορεί να μην θεωρούνται νέοι φόροι, αλλά ουσιαστικά δημιουργούν νέους φόρους. Καταρχήν υπάρχει ένα Ευαγγέλιο, όχι για εμάς εδώ που μιλάμε, για αυτούς που το ψήφισαν, που λέγεται μνημόνιο. Προσδιορίζει επακριβώς το τι θα συμβεί και υπάρχει. Οι κατευθύνσεις έχουν χαραχθεί. Και πάνω σε αυτό το μοτίβο κινείται η κυβέρνηση και να το πω οι επιτροπές οι οποίες επεξεργάζονται σε συνεργασία, τα σχετικά νομοσχέδια σε συνεργασία με τα τεχνικά κλιμάκια της Τρόικας. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά εντάχει, θα πω μερικά πράγματα εντάχει, το φορολογικό. Υπάρχουν 700 φοροαπαλλαγές και προνοιακά επιδόματα που μπαίνουν εκεί. Αυτά καταργούνται, κόβονται μαχαίρι. Ο στόχος είναι να εξοικονομηθούν 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι περίπου 700 αυτά. Να πάρουμε λοιπόν, μελετάται ένας νέος τρόπος, αυξάνονται οι κλίμακες φορολόγησης των εισοδημάτων από 3 που είναι σήμερα, 22 η χαμηλότερη, 32 η μεσαία και 42 η υψηλότερη. Θα γίνουν 7 ή 9.
θα ξεκινάει χαμηλότερη ή από το 6 ή από το 8 και η μεγαλύτερη θα υπερβαίνει το 50%. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες οι τάξεις των φορολογουμένων. Δεν θα υπάρχει ενιαία κλίμακα φορολόγησης για όλους, γιατί υπάρχουν διαφορετικοί συντελεστές, οι οποίοι επαυξάνονται από αυτούς που ξέρουμε. Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα φορολογούνται όπως γνωρίζουμε με τα εισοδήματά τους. Η δεύτερη κατηγορία έχει να κάνει με αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες που οι αγρότες θα φορολογηθούν και θα αυξηθούν. Είναι δέσμευση στο μνημόνιο. Και η τρίτη κατηγορία έχει να κάνει με τους εκμισθωτές που έχουν εισοδήματα από ενίκεια και τους εισοδηματίες λεγόμενους. Με διαφορετικό τρόπο η κάθε κατηγορία φορολογουμένων. Αυτό πλαφόν που έχει βάλει ως επίπεδο ανεκτής διαβίωσης, θα έλεγα, που κατά κάποιο τρόπο θα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να επιβαρυνθούν τα εισοδήματα, ελαφρώς τουλάχιστον, είναι 18 με 20 χιλιάδες. Εκεί παίζουν όλα τα σενάρια προσομοίωσης. Από 20 χιλιάδες και πάνω όλοι οι Έλληνες θεωρούνται πλούσιοι. Δηλαδή μιλάμε για 1.500 ευρώ το μήνα. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Όποιος παίρνει 1.500 και πάνω είναι πλούσιος. Αυτό είναι η λογική. Ατομικό. Ατομικό εισόδημα. Αυτό λοιπόν εκεί, από εκεί και πάνω θα αρχίσει να πέφτει το τσεκούρωμα. Τώρα σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό, η λογική είναι ότι αυτή τη στιγμή ακούμε συνεχώς για ισοδύναμα μέτρα. Δεν υπάρχουν ισοδύναμα. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ούτε ισοδύναμα υπάρχουν. Ένας τρόπος για να αντιμετωπιστούν τα εισοδήματα είναι να ξαναπάμε στη λογική φορολογούμε ποτά, τσιγάρα, αυξάνουμε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τέλη κυκλοφορίας και όλα αυτά τα οποία ακούμε, για να βρούμε ισοδύναμα. Τα ισοδύναμα όμως είναι πάρα πολλά. Έχουμε δεσμευτεί να μην εφαρμόσουμε τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις. Είναι 450 εκατομμύρια αυτά φέτος. Εκεί θα πάρουμε ισοδύναμα. Τα ισοδύναμα είναι μέτρα. Υπάρχουν παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό για την επόμενη χρονιά άνω του 1 δισεκατομμυρίου και αυτά είναι μέτρα. Οι αγρότες, για να μην φορολογηθούν όπως μας ζητούν, έχουν δεσμευτεί και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά ότι θα κάνουν ισοδύναμα. Δεν υπάρχουν ισοδύναμα. Δεν υπάρχουν ισοδύναμα, διότι είναι μέτρα. Οι περικοπές λοιπόν στις συντάξεις. Το σχέδιο, η κεντρική κατεύθυνση είναι να ενοποιηθούν επικουρικές και κύριες σε μία σύνταξη και από εκεί βάση το χιλιάρικο, τουλάχιστον το χιλιάρικο, γιατί μπορεί να κατέβουμε κάτω και πιο κάτω από το χιλιάρικο, εάν δεν φτάσουν αυτά που χρειάζεται ο προϋπολογισμός, θα αρχίσουν οι περικοπές και θα είναι πολύ ισχυρές. Αυτό είναι το μοτίβο πάνω στο οποίο κινείται η κυβέρνηση. Είναι άκρος αντικοινωνικό και πέραν, ας πούμε, αυτού που γνωρίζουμε. Είναι αυτό που είπα, ηφαισιακό, όλο αυτό το σύστημα της οικονομικής πολιτικής θα βυθίσει ακόμα περισσότερο την οικονομία και την αγορά, θα μας τα πει ο κύριος Κορκίδης που τα βιώνει καθημερινά, και νομίζω ότι δεν έχει στοιχειώδες ίχνος νεωτερισμού και αναπτυξιακής διάστασης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Για πάμε στον κύριο Κορκίδη. Κύριε Πρόεδρε, για πείτε μας τι συμβαίνει. Ναι, τι... Νομίζω ότι η περιγραφή... Η περιγραφή ήταν καταλυτική του Σωτήρη. Τι να προσθέσω, μπορώ να σας πω ότι όλα αυτά σε αριθμούς, αρχής γενομένης από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, είναι 11 δις. Ήταν 7 δις ο μνημονιακός λογαριασμός και 3,6 δις, όπως πολύ σωστά είναι, ο μετεκλογικός λογαριασμός. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε 2,5 δισεκατομμύρια κάθε μήνα ή 83 εκατομμύρια φόρους την ημέρα. Αν αυτή 83 εκατομμύρια φόρους την ημέρα. Εάν αυτή η αγορά μπορεί να αντέξει τέτοια βάρη, τότε να μας την μπουν, να μας το περιγράψουν, να μας πούν πώς ακριβώς θα βρεθούν αυτά τα χρήματα, γιατί χρήματα δεν βρέχει από πουθενά. Ως εκ τούτου, τι θα προκύψει. Αυτό το οποίο συμβαίνει μέχρι τώρα, δηλαδή θα αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα. Είπατε κι εσείς για τα 2 εκατομμύρια κάρτες. Μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 102 δισεκατομμύρια δάνεια στο κόκκινο,
Υπάρχουν 70... Αυτά τα δάνεια τι είναι, τα 102 δις. Τράπεζες, στις τράπεζες. Το σύνολο των επιχειρηματικών, των καταναλωτικών, στεγαστικών, όλα τα δάνεια δηλαδή. Όλα τα δάνεια. 102 δισεκατομμύρια κόκκινα. 79 δις οφείλονται στο δημόσιο από φόρους. Βέβαια, ένα μεγάλο ποσό δεν πρόκειται να εισπραχθεί ποτέ, είναι από φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν υπάρχουν. Και υπάρχουν και 22 δισεκατομμύρια οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Λοιπόν, και βεβαίως στις ΔΕΚΟ, ΔΕΗ, ΟΤΕ και λοιπά. Σαφέστατα, δεν βάζονται τεχνολογημένες επιταγές. Δηλαδή, μας είπατε περί τα 200 δισεκατομμύρια. Ναι, είναι το 61% του εξωτερικού μας χρέους, είναι το εσωτερικό χρέος. Είναι το εσωτερικό. Είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Τώρα, τι γίνεται. Πέραν όλων αυτών, έχουμε για άλλη μια φορά αυτή την κακιά συνήθεια να βάζουμε και αναδρομικούς φόρους. Πληρώνουμε εισφορά αλληλεγγύης του 2013 και 2014. Έρχεται μέσα στο 2015 να πληρώσουμε αύξηση της προκαταβολής από το 80% και από το 26% το συντελεστή φορολόγηση στο 29%. Και ποιοι το πληρώνουν αυτό? Οι μόνες επιχειρήσεις που έχουν μείνει και είναι ακόμα υγιείς και έχουν κερδοφορία, τιμωρούνται για άλλη μια φορά. Με αποτέλεσμα και αυτό το ζωντανό κύτταρο, το υγιές κύτταρο που υπάρχει στην οικονομία, να το πνίγουμε, να το σκοτώνουμε. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι μετά την υπογραφή έρχεται η εφαρμογή. Γνωρίζαμε πραγματικά τα πράγματα είναι δύσκολα. Και το διαπιστώνουμε ότι είναι δύσκολα και είμαστε προετοιμασμένοι για τα δύσκολα. Όμως υπάρχει και ένα όριο. Και εμείς εδώ έχουμε ξεπεράσει κάθε φοροδοτική, αν θέλετε, δυνατότητα, όχι μόνο του μικρομεσαίου επιχειρηματία, αλλά και του Έλληνα φορολογούμενου. Και μην ξεχνάμε ότι και ο μικρομεσαίος φορολογείται δύο φορές. Μία στην πηγή, που είναι το, αν θέλετε, η επιχείρησή του, και άλλη μία σαν φυσικό πρόσωπο. Ναι. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα αυτό το λογαριασμό να τον πληρώσουμε. Είτε μέσα στον χρόνο, είτε αν θέλετε να πάμε μέχρι το Φεβρουάριο, γιατί έρχεται και ο έμφυα τώρα και οι δύο δόσεις είναι μέσα στο 2016. Και μαζί με τις δύο δόσεις του έμφυα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, ο λογαριασμός είναι 12,4. Θα ξεκινήσει πολύ ωραία ο νέος χρόνος. Δις. Και αν μου επιτρέψετε, να μπορώ να κάνω ένα σχόλιο για το παρακαλώ. Πολιτικό κομμάτι, παρόλο το γεγονός έτσι ότι είμαι. Φυσικά θα κάνετε για άλλο θέμα εδώ. Το να υπάρχει, ξέρετε, μεγάλος αριθμός υποψηφίων είναι θετικό. Δείχνει, ας πούμε, είναι σαν ένα μαγαζί γωνία που όλοι θέλουν να το νοικιάσουν. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό το μαγαζί γωνία πρέπει να το ανακαινήσει κάποιος. Εγώ πιστεύω ότι ο κ. Μημαράκης πολύ καλά σκέπτεται και, αν θέλετε, έτσι έβαλε στο τραπέζι ότι αν θα πρέπει να είναι ή όχι υποψήφιος, γιατί μπορεί να είναι ο καταλληλότερος για το παρόν, όμως ίσως βλέπει το μέλλον. Και επίσης θέλω να σας πω δηλαδή, ότι. Τι εννοείται, ότι διαδοχή, δεν είναι καταλληλότερος για το μέλλον. Όχι, μπορεί να βλέπει το μέλλον και να θέλει μια διάδοχη κατάσταση η οποία θα μπορέσει να τραβήξει. Ενώ αυτός δεν μπορεί, αυτό καταλαβαίνω τι λέτε εσείς τώρα. Μπορεί και να μην θέλει. Ναι. Και άλλωστε να σας πω κάτι, τον κύριο Μημαράκη. Υπάρχει λέει και η περισσότερη, άλλη. Οι περισσότεροι πολιτικοί, ακόμα και οι πρώην πρωθυπουργοί, τον βρήκανε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν τους βρήκε. Σωστό. Είναι παλαιότερος από πολύ περισσότερους. Λοιπόν, και απέδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει και στα δύσκολα. Πάντως, βλέπω πάντως, καταλαβαίνω ότι δεν, με το Μημαράκη εσείς δεν βλέπετε να προχωράει καλά η Νέα Δημοκρατία. Να αποκτάει βηματισμό νίκης δηλαδή. Θα σας πω το εξής. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει η μάχη της Κρήτης. Σε άκιστα είναι και οι δύο υποψήφοι που στο τέλος θα, αν θέλετε, έτσι, θα ανταγωνιστούν. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, Μητσοτάκης, Μημαράκης. Μια ατάκα τώρα. Η ανακαίνιση από ό,τι κατάλαβα εγώ που δεν παρακολουθώ το, δεν το παρακολουθώ επαγγελματικά, το παρακολουθώ ως πολίτης, ξεκινάει από το τζάκι, από ό,τι κατάλαβα. Διότι τζάκια βλέπω να διαγωνίζονται ξανά σε αυτό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι τζάκι. Όμως, θα σας πω κάτι. Όχι, αλλά ο Άδωνης βγήκε στο Μέγκα, τον είδα και έδωσε και ωραία συνέντευξη. Λέει εγώ τουλάχιστον λέει, πουλάω βιβλία. Δεν μου λες, αγαπητέ Σωτήρη. Από αυτούς όλους. Αδικούμε τον κύριο Πλακιωτάκη. Αφήστε τον κύριο Μημαράκη που είναι δικηγόρος κτλ. Οι υπόλοιποι έχουν κολλήσει κανένα ένσημο. Τώρα, εγώ θυμάμαι τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος δούλεψε στην Εθνική Τράπεζα. Είχε γίνει τότε ένα περίεργο έτσι. Θα το έλεγα μισοσκάνδαλο. Είχε καταγγελθεί ότι ο Μακαρίτης ο Καρατζάς φρόντισε τότε επί Σιμίτη, κυβερνήσεως Σιμίτη, να προσλάβει ως σύμβουλο της διοίκησης τώρα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου. Ούτε θέλω να ανοίξω το στόμα μου για τον Χριστοφοράκο. Ούτε θέλω να ανοίξω το στόμα μου μέχρι την Παρασκευή για τον Χριστοφοράκο. Με σωτυχία. Ένα τούβλο του χώριζε. Δηλαδή, στο ένα σπίτι έμενε ο Χριστοφοράκο, στο άλλο έμενε ο άλλο. Λοιπόν, δεν θέλω να την ανοίξω αυτή την αίτηση. Μέσα θα φανώ λίγο μικρόψυχο. Αφήστε το. Αφήστε τώρα την ιστορία με τη Siemens και το Χριστοφοράκο, δεν θέλω να την ανοίξω σε αυτή τη φάση. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, σαν ψηφοφόρος της Δημοκρατίας, ξέρετε, δεν το κρύβω. Θα ήθελα οι υποψήφοι να μετρήσουν τον πόη τους.
Πολύ σωστό. Πολλοί δεν το έχουν κάνει. Ναι. Και αν δεν μπορούν εκείνοι, ας το μετρήσουν κάποιοι άλλοι και να το πούνε. Ο Μητσοτάκης κάνει καλά που είναι υποψήφιος. Νομίζω ναι, καλά κάνει. Καλά κάνει. Έχει φιλοδοξίες, ο καθένας είναι θεμητό να έχει φιλοδοξίες. Η αδελφή του γιατί δεν τον στηρίζει. Εσείς που ξέρετε πρόσωπα και πράγματα. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, ειλικρινά σας μιλάω. Δεν σας κάνει εντύπωση. Όμως θα σας πω κάτι. Συμβαίνει σε πολλά ελληνικά σπίτια αυτό το φαινόμενο. Δεν σας κάνει εντύπωση. Εσείς τώρα είστε άνθρωπος, πολύ έντυρος. Καλός άνθρωπος, είστε έντιμος άνθρωπος. Και στις καλύτερες οικογένειες. Πάντως δεν είναι καλό, ξέρετε, για τον πολύ κόσμο. Ο κόσμος γελάει έξω. Ναι, θα σας πω γιατί γελάει ο κόσμος. Όχι με την τώρα. Γιατί ξεκίνησε. Όχι με την τώρα, δεν γελάει με την τώρα. Όχι, όχι. Ξεκίνησε η διαδοχή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας με τρία βασικά λάθη. Πρώτον, η διαδοχή Προέδρου ενός πολιτικού κόμματος εξουσίας δεν είναι ράλι αντίκα. Δεύτερον, δεν είναι κούρσα υποδρόμου. Δεν αφήνουμε τα γερασμένα άλογα εκτός. Εξελίσσεται σε σαπουνόπερα. Χρειάζεται και εμπειρία. Εξελίσσεται σε σαπουνόπερα. Και το τρίτο είναι. Τόλμη και βοηθεία κλπ. Δεν είναι καλυστία, όπως λέτε. Και επίσης δεν κρίνουμε τα επίθετα, αλλά κρίνουμε αυστηρά πρόσωπα και ικανότητες. Γιατί από ανεπάρκεια έχουν χορτάσει. Σωστό. Πάμε στον κύριο καθηγητή, ο οποίος και πολιτικά καταλαβαίνει πολύ και φίλους έχει πολιτικούς, αλλά είναι και πάρα πολύ καλός στα οικονομικά ο κύριος Κλιάς, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Εδώ που ήρθε η κουβέντα, με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Να σας ρωτήσω για τη Νέα Δημοκρατία, να σας ρωτήσω για τον Τζιτζικώστα, τον Καραμαλή, τον Μεϊμαράκη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ή να σας ρωτήσω για την οικονομία, που παίρνω πάρα πολλά μηνύματα για τα οικονομικά από τον κόσμο. Όπως νιώθετε καλύτερα. Λοιπόν, πείτε μας για την οικονομία, αγαπητέ κύριε Σλιά. Νομίζω ότι. Ακούσαμε τον κύριο Καψόχα έτσι λίγο με φόβο, εγώ τον άκουγα να τα περιγράφει. Ξέρει, γι' αυτό. Νομίζω ότι η συνέχεια. Μάλλον η τοποθέτηση του κ. Καψόχα ήταν η συνέχεια της εισήγησης του κ. Κορκίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στην απουσία παλμού. Και νομίζω ότι απλά ο κ. Καψόχας απλά τεκμηρίωσε την απουσία παλμού. Άρα δεν νομίζω ότι έχω και πολλά πράγματα να πω. Σημασία έχει το εξής, ότι βρισκόμαστε σε μια φάση υπανάπτυξης, όχι απλά ύφεσης, ενδεχομένως να είμαστε σε αρνητικά μεγέθη. Άρα σημαίνει ότι ακόμα και το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο είναι η επιμήκυνση του χρέους, η ελάφρυνση με λίγα λόγια του χρέους και της αποπληρωμής του χρέους, το βάρος δηλαδή το οποίο προκύπτει στην ελληνική οικονομία σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, ενδεχομένως να μην έχει και τα επιθυμητά αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία. Με λίγα λόγια δηλαδή, αν δεν δούμε ρευστό, ζεστό χρήμα από το τραπεζικό σύστημα στην πραγματική οικονομία, νομίζω όλο το υπόλοιπο είναι ένα θεωρητικό κατασκεύασμα, το οποίο μπορούμε να ξοδεύουμε πάρα πολλές ώρες μιλώντας και περνώντας ευχάριστα. Από την άλλη πλευρά όμως, μιλάμε για μια δημοσιονομικού τύπου προσαρμογή. Δεν βλέπουμε αναπτυξιακή χρειά σε όλη αυτή την προσπάθεια και από την άλλη πλευρά δεν βλέπουμε αυτό το ρευστό. Άρα νομίζω ότι οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και δεν είμαι σίγουρος επίσης ότι είναι και εύκολο να αντιμετωπιστούν από την κοινωνία. Ναι. Και όχι μόνο, ξέρετε, όχι να συμπληρώσω, αν με επιτρέπετε κύριε καθηγητά. Έχουμε αυτή την περίοδο, επειδή κάνατε μια αναφορά στην αρχή για τα capital controls. Ναι. Πραγματικά οι τράπεζες, λες και βρήκανε την ευκαιρία να αυξήσουν τις τραπεζικές χρεώσεις και τις προμήθειές τους. Δηλαδή, ενώ για ένα έμβασμα του εσωτερικού από 5 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα την τράπεζα, χρεώνουν 1 ευρώ, για τα εμβάσματα του εξωτερικού, τα οποία μπορεί να περιμένεις και 14 μέρες μέχρι να σου εγκριθούν, χρεώνουν από 20 έως 300 ευρώ. Ανάλογα το ποσό. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, θα έπρεπε, εφόσον είναι ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή να έχεις μια οικονομική συναλλαγή με κάποιον άλλον, το e-banking, θα πρέπει οι χρεώσεις αυτές να έρθουν τουλάχιστον στα επίπεδα τα ευρωπαϊκά. Και όχι να εκμεταλλεύονται την κατάσταση των επιχειρήσεων, ώστε να αυξήσουν τα τιμολόγια τους. Για να αυξήσουν τα τιμολόγια τους. Επίσης, θα σας πω ένα στατιστικό στοιχείο, το οποίο είναι ίσως αρκετά ενδιαφέρον σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια, στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Κορκίδης. Mm-hmm. Να σας πω ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία στατιστικά του ΟΣΑ, ο μέσος όρος του κόκκινου δανείου στην Ευρωζώνη κυμαίνεται την περίοδο 2010-2015. Περίπου στο 3,5%, όταν στην Ελλάδα κυμαίνεται στο 35%. Δηλαδή, βρισκόμαστε 10 φορές, έχουμε 10 φορές μεγαλύτερο αριθμό κόκκινων δανείων σε σχέση με τον αντίστοιχο του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για μια βόμβα. Μια βόμβα η οποία αργά ή γρήγορα θα σκάσει και νομίζω ότι είναι μια από τις πρώτες σημαντικές προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης. Υπάρχει καμιά πρόταση, καμιά σκέψη σε αυτό? Νομίζω ότι υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Ναι. Νομίζω επίσης ότι το οικονομικό επιτελείο έχει δουλέψει αρκετές. Αντιλαμβάνομαι ότι δουλεύει κάποιες από αυτές. Ενδεχομένως να δούμε ένα σχήμα το οποίο θα αναλάβει αυτά τα κόκκινα δάνεια και με μια μορφή διαχείρισης να είναι σε θέση, εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον, να αποφευθούν βασικές κοινωνικές επιπτώσεις που θα προκύψουν
από μια κακή περίπτωση κακής διαχείρισης αυτή της υπόθεσης. Πάντως είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο και νομίζω ότι είναι μια κοινωνική βόμβα η οποία δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκραγεί. Επειδή ξεκινήσατε την τοποθέτησή σας με το δημόσιο χρέος, τι πληροφορίες έχετε και σαν πανεπιστημιακός και τι αίσθηση έχετε τελικά, γιατί εμείς ζητάμε ένα διακανονισμό, μια ελάφρυνση του χρέους, μια περίοδο χάριτος. Έγραφε η Αγορά το Σάββατο, είχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για 30 χρόνια περίοδο χάριτος και μετά μεγάλη επιμήκυνση που αν συμβούν αυτά τα δύο, πράγματι είναι μια πελώρια ανάσα και είναι μια λύση στο πρόβλημα. Βλέπετε να συμβαίνει κάτι τέτοιο ή το θεωρείτε απίθανο σενάριο? Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει δρομολογηθεί από τον Νοέμβριο του 2012 και θεωρώ ότι, όπως έχω πει και εδώ και πάρα πολλούς μήνες στην εκπομπή σας και στους τηλεθεατές σας, ότι είναι κάτι το οποίο είναι από αυτά τα οποία οι πιστωτές μας θα μας δώσουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, μάλιστα, η επιμήκυνση, η περίοδος χάριτος, η μείωση των επιτοκίων είναι αυτά που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει και από την άλλη πλευρά έχει δεσμευτεί σε ένα μνημόνιο συγκεκριμένο, σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες επίσης πρέπει να δούμε πώς θα υλοποιηθούν. Και εδώ συνδέεται και με τη λειτουργία της νέας δομής της ομάδας δράσης της Task Force, όπως έχει διαμορφωθεί πλέον σε επίπεδο Ευρώπης. Είναι μια δέσμευση και εδώ πρέπει να δούμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις πλέον στο μεταρρυθμιστικό τομέα και από την άλλη βεβαίως η δημοσιονομική προσαρμογή και η καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής. Αυτά τα είχαμε πει, κύριε Λιάτσο, εδώ νομίζω και πάρα πολύ, πολύ καιρό. Και τα έχετε επισημάνει και τα έχετε τονίσει. Άρα ότι είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή που λέτε για το χρέος. Γιατί εσείς εκφράζετε αυτή τη στιγμή βεβαιότητα ότι αυτή θα είναι η εξέλιξη. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Ναι, ναι. Ακούμε και καλά νέα, ευτυχώς. Με μία διαφορά, συγγνώμη. Με μία διαφορά. Θα προχωρήσουν. Με μία διαφορά. Η διαφορά είναι η εξής. Ότι η ύφεση στην οποία έχει πέσει αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία εξανεμίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη θετική πορεία που θα μπορούσαμε να είχαμε διαμορφώσει εάν είχαμε αυτή την ελάφρυνση με κάποιους ρυθμούς, έστω μικρούς ρυθμούς ανάπτυξης. Δηλαδή πάλι καταφέρνουμε να βρισκόμαστε πάλι στο σημείο 0 παρά το γεγονός ότι θα μειωθεί, θα περιοριστεί το κόστος εξυπηρέτηση του χρέους. Εσείς κύριε καθηγητά, πότε βλέπετε ότι θα μπούμε ξανά σε τροχιά ανάπτυξης? Με δεδομένο ότι έχουμε ύφεση και με δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας πάλι ένα εμπροστοβαρές σκληρό πρόγραμμα. Όχι το 16. Όχι το 16, μετά το 16 λέτε. Κύριε Καψόχα, τι θέλετε να ρωτήσετε? Ήθελα να πω το εξής, ότι εάν η αποκάλυψη της αγοράς που την ανέφερε ήταν είναι η προσφορά η οποία μας δίνεται από την Κομισιόν και από την Τρόικα, τότε είναι επαχθέστατη. Διότι μιλάνε για κόστος αποπληρωμής ετησίως του χρέους, ότι θα μας χαρίζουν να μην υπερβαίνει το 15% του ΑΕΠ. Εμείς ζητάμε 7,8 όμως. Όχι, μισό λεπτό. Από εκεί ξεκινάμε εμείς την κουβέντα. Αυτή τη στιγμή η χώρα πληρώνει 10 με 11% του ΑΕΠ. Ναι, σύμφωνοι. Εμείς λέω η ελληνική πλευρά ζητάει 7 με 8 να ξεκινήσει από εκεί η κουβέντα, πιο κάτω από το 11% που λέτε. Βεβαίως, γιατί τα δάνεια έτσι όπως έχουν γίνει γίνονται υπιότερα τα επόμενα χρόνια και αρχίζουν να φουντώνουν από το 22. Δεν έχουν πρόβλημα, θα το δώσουν και αν δεν είναι 7-8 θα είναι 9. Θα το δώσουν όπως έδωσαν το έλλειμμα. Πάλι πριν 8 μήνες εδώ σας είχαμε πει ότι το έλλειμμα θα το πάρει η νέα κυβέρνηση. Το πρωτογενές λέτε. Ακριβώς. Που σημαίνει δηλαδή ότι πάλι κερδίσαμε κάποια δις που υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να αποπληρώσουμε. Αλλά και πάλι η αρνητική ρυθμή ανάπτυξη είναι αυτή που δεν μας βοηθούν να ανασάνουμε. Τόσο απλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σχόλιο καθένα σύντομο, γιατί κλείνουμε. Γιατί θα πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα έρθει απέναντί μου εδώ να τον ακούσετε ο κύριος Καζάκης. Έχετε στείλει ήδη πολλές ερωτήσεις. Στείλτε κι άλλες και στο 34890008 και στο mail που βλέπετε. Σας ακούμε, κύριε Βλακεδάκη. Κοιτάξτε, μπροστά μας έχουμε δύσκολες αποφάσεις. Η κυβέρνηση θα κριθεί κατά πόσο θα προχωρήσει τη φορολογική μεταρρύθμιση, την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, προφανώς την αναδιάρθρωση του χρέους. Και εδώ οι αποφάσεις, θα συμφωνήσω, είχαν γεχθεί τον Νοέμβριο του 2012. Απλά ο κύριος Τσίπρας με την επικαιροποίηση του μνημονίου τον Ιούλιο του 2015 απέκτησε και το ενδεχόμενο κούρεματος του ονομαστικού χρέους. Και αυτό θα πρέπει να το πούμε. Αυτό που θα κρίνει ουσιαστικά όμως την κυβέρνηση πέρα από τα δημοσιονομικά μέτρα είναι το σκέλος των μεταρρυθμίσεων. Και από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον τις πρώτες μέρες δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο κύριος Δρίτσας,
ο Υπουργός Ναυτιλίας. Δεν ξέρω κατά πόσον θέλει να προχωρήσει την αποκρατικοποίηση του ΟΛΠ, παρόλο που είναι και αυτό μια μνημονιακή διαδέσμευση. Άρα η κυβέρνηση θα κριθεί κατά πόσο θα μπορέσει να υλοποιήσει το σκέλος των μεταρρυθμίσεων, κατά πόσο θα μπορέσει να σταθεροποιήσει πολιτικά και την οικονομία και την κοινωνία προκειμένου να προσελκύσει επενδύσεις, να παράγει δηλαδή νέες θέσεις εργασίας, κατά πόσο θα μπορέσει να αξιοποιήσει το ΕΣΠΑ και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, διότι διαφορετικά χωρίς ανάπτυξη, χωρίς θέσεις εργασίας, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Κύριε Σκλιά. Άμεσα μεταρρυθμίσεις. Άμεσα μεταρρυθμίσεις. Με δύο τίτλους, μεταρρυθμίσεις τι εννοείται ακριβώς. Όταν λέτε άμεσα μεταρρυθμίσεις, δηλαδή πείτε μας τις δύο πρώτες προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι στο δημόσιο τομέα. Ναι. Αξιολόγηση δουλειά των δημοσίων υπαλλήλων και των στελεχών. Αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή. Βεβαίως. Επίσης, επαναπροσδιορισμός του ΕΣΠΑ και των χρηματοδοτικών εργαλείων. Δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα στην Ελλάδα της κρίσης για 10.000 έργα, 15.000 έργα και 20.000 έργα. Ας βρούμε τα 30 έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Τα και σημαντικά, να λέτε. Βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε. Νέο χρήμα, νέες θέσεις εργασίας. Και για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να υπάρξει ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών το συντομότερο δυνατό. Σήμερα, έχετε καμιά εικόνα πότε θα γίνει αυτό? Νομίζω ότι αν δεν γίνει μέχρι τέλος του χρόνου, ναι. Μετά θα αλλάζουν. Τη δήλωση Τσακαλώτου τη γνωρίζετε, έτσι. Ναι, βεβαίως. Πείτε στον κόσμο τι είπε ο κ. Τσακαλώτος. Ότι αν δεν γίνει ανακεφαλαιοποίηση μέχρι το τέλος του χρόνου, θα πάμε σε κούρεμα των καταθέσεων αν τον εκπαιδεύσουμε. Πιθανώς. Ναι, αλλά αλλάζουν οι όροι ανακεφαλαιοποίησης. Και είχαμε και βουτιά σήμερα. 25... Με συγχωρείτε για τη διακοπή. Είχαμε βουτιά σήμερα στις μετοχές των τραπεζών, φίλες και φίλοι, και πολλοί εξήγησαν ότι αυτή η βουτιά οφείλεται στη δήλωση του κ. Τσακαλώτου. Δεν ξέρω, πολύ πιθανόν. Αν δεν γίνει, μας λέτε λοιπόν η ανακεφαλοποίηση. Μόνο η λέξη τον τρομάζει. Η ανακεφαλοποίηση μέχρι τέλος του 2015, τότε πιθανότατα να υπάρξει κάποιο ζήτημα με τις καταθέσεις. Και δεν θα μπορέσει και η αγορά, αν θέλετε, να λειτουργήσει. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και υποκαθεστώς capital controls και δεν είναι απλή υπόθεση. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες 14 αλλαγές που ήταν απαραίτητες και αναγκαίες. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι αρκετές. Κάτι το οποίο θα το δούμε και μέσα στο χειμώνα, που οι εισαγωγικές μας ανάγκες αυξάνονται. Και μάλιστα οι τελευταίοι τρεις μήνες του έτους πάντα έχουν μεγαλύτερης αξίας και ποσότητας εισαγωγές. Σωτήρη. Με πλήρη επίγνωση των λεγόμενων. Τα capital controls, πριν το πεις την επίγνωση, να την ακούσουμε με ενδιαφέρον. Πότε βλέπεις να. Εάν δεν κλείσει, το είπε πριν, ναι, ο κύριος Κορκίδης, αν δεν κλείσει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δεν νομίζω ότι μπορούμε. Υπάρχει να. Υπάρχει περίπτωση να μην κλείσει η ανακεφαλαιοποίηση? Εγώ πιστεύω, μέχρι τέλος του όχι, χρόνου. Όχι, πιστεύω θα κλείσει. Θεωρώ όμως ότι δεν πρόκειται στο τέλος του χρόνου που είπε ο κύριος Τσακαλώτος. Τα capital control ήρθαν για να μείνουν αρκετό καιρό και θα τα έχουμε. Μέσα στο 16, αρκετό, λες, αρκετούς μήνες. Καιρό και μέσα στο 16, μπορεί και όλο το 16. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι αυτό το μνημόνιο με πλήρη επίγνωση δεν βγαίνει ούτε οικονομικά ούτε κοινωνικά. Πολιτική διαχείριση θα επιχειρήσει να κάνει κυβέρνηση, όμως οι λαγοί από το καπέλο έχουν τελειώσει, έχουν γίνει από το 2010, η Ελλάδα είναι ένα πειραματόζωο σε κάθε επίπεδο και πολιτικά δεν μπορεί να το διαχειριστείς. Εάν δεν δημιουργήσεις τις συνθήκες για να δώσεις πνοή στην κοινωνία. Αυτό το είδους οι παρεμβάσεις που γίνονται και οι επεξεργασίες όλων των βασικών τομών, δηλαδή οι μεταρρυθμίσεις που αναφέρει και ο καθηγητής, φορολογικά, ασφαλιστικά, ακολουθούν μία πεπατημένη, δεν υπάρχει ούτε φαντασία, ούτε κάτι το οποίο να δώσει αίσθηση, έστω αίσθηση, η οικονομία είναι και κλίμα. Έστω αίσθηση στον κόσμο ότι κάτι καινούριο έρχεται που μπορεί να πατήσει για να πάρει τα πάνω της η αγορά. Είναι εύκολο να πάρει η ελληνική οικονομία τα πάνω της αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί έχει συγκεντρώσει μια ύφεση πάνω από 25%. Είναι εύκολο ένα λιθαράκι να κουνήσεις. Να πάρει προς τα πάνω. Είναι πολύ εύκολο. Σαν ελαττήριο. Είναι σαν ελαττήριο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Σωτήρη, ευχαριστώ. Και χρειάζεται ακριβώς αυτό, τη θριαλίδα, αυτό το κάνει. Άρη, θα κλείσουμε με σένα. Θα πιαστώ από το τελευταίο που είπε ο κ. Καψόχας. Είναι μια μικρή οικονομία και επειδή είναι μικρή οικονομία και επειδή γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τις δυνατότητές μας, είναι πάρα πολύ εύκολο όντως να κάνουμε το άλμα προς τα πάνω. Θα πω όμως αυτό που επιμένω συνέχεια και σε όλες τις εκπομπές που με έχεις καλέσει, Εμίλια, ότι χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Αυτό το οποίο το λέμε. Και κανείς δεν το κάνει πράξη. Κανείς δεν το κάνει πράξη. Εκεί πέρα, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά και σωστά για την οικονομία, για τα capital controls, τα οποία ήρθαν για να μείνουν στην Κύπρο, μην ξεχνάμε. Δύο χρόνια στην Κύπρο. Ακριβώς.
πρέπει να δούμε λίγο, να φύγουμε λίγο από την οικονομία που επηρεάζει βέβαια στην καθημερινότητα, αλλά να κοιτάξουμε και την καθημερινότητα. Α, αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Νοσοκομεία, παιδεία. Μην ξεχνάμε ότι. Μα νομίζω ότι εκεί θα κριθεί και η κυβέρνηση στην καθημερινότητα. Ουσιαστικά δεν λειτουργούν. Έχουμε πολλές ελλείψεις. Νοσοκομεία, δημόσια υγεία, ασφάλεια και διάφορα άλλα. Λειτουργία τη δημόσια διοίκηση. Μην μένουμε μόνο στην οικονομία. Πολύ σωστά και η οικονομία είναι ατμομηχανή τη χώρα, αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει η κυβέρνηση επιτέλους. Καθημερινότητα είναι πολύ σπουδαίο θέμα. Γιατί 7 μήνες μπορούμε να δεχτούμε ως δικαιολογία ότι ήταν η διαπραγμάτευση πάνω απ' όλα, αλλά υπάρχει η καθημερινότητα των πολιτών και είναι παρούσα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πλακιωτάκη, τον κύριο Σκλιά, τον κύριο Κορκίδη, τον κύριο Καψόχα και τον κύριο Ραβανό. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Σε 2 λεπτά μαζί μας, φίλες και φίλοι, ο κύριος Δημήτρης Καζάκης. Στείλτε ερωτήσεις πολλές. Να τις υποβάλω όλες. Διαφημίσεις και αμέσως μετά ο κύριος Καζάκης εδώ στο στούντιο.